Έλενα και ο Ηλίας μας χάρισαν ένα σεξι τσα-τσα-τσα. Πιο κουβανέζι και κίνηση των γοπών σου δεν γινότανε. Το πρώτο live ήταν υπέροχη εμπειρία, αλλά όσο να είναι έχει και την πρώτη κριάδα. Για μένα τώρα είναι που μπορούμε να ξεδιπλώσουμε όλα αυτά που έχουμε μέσα μας. Θα ανταπεξέλθουν σε κάτι πιο συντηρητικό απόψε. Στην αρχή όταν άκουσα Foxtrot δεν ξετρελάθηκα. Πάρα πολύ ωραία, χαριτωμένο, ναι. Παιδιά, πάρα πολύ, καλά, το okay. Βλέπετε. Όσο συνεχίζω να το χορεύω, αρχίζει να μου αρέσει όλο και περισσότερο. Θες το κεφάλι μου εκεί, απ' την άλλη. Όχι Latin, είπαμε. Το Foxtrot τώρα είναι εντελώς άλλη φιλοσοφία από το προηγούμενο χορό που κάναμε, που ήταν Latin. Φύγε Latin το μέλλον μας, φύγε. Πώς πρέπει να το πάω. Με τα lift έχουμε ένα θέμα. Συνέχεια μου λέει, θέλω lift, θέλω lift, θέλω lift. Θέλει lift. Θέλω lift. Φτάνει το σημείο να τη κάνω ένα lift. Αχ, πού θα είσαι, μαμά μου! Μου λέει, α, δεν μπορώ τώρα το άλλο. Δεν ξέρω τι θέλει. Θέλω να με κρατάς στον αέρα έτσι, να μην κάνω τίποτα και να μου πηγαίνει γύρω-γύρω όλη. Αυτό είναι καράτη. Πόσο ωραία φαίνονται τα lift, άλλο τόσο δύσκολα, περίεργα, επικίνδυνα είναι. Τώρα αφέσου. Αφέσου. Στα χέρια. Μπράβο. Εκεί είσαι. Εκεί, μπράβο. Ήθελα και το ζήτησα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βγήκε λίγο το λάδι. Έχουμε και τους ανθρώπους που μας συναρμολογούν μετά, ευτυχώς. Λοιπόν, επειδή έχεις ένα μικρό σπασμό από τα lift που κάνεις στην πλάτη σου, θα κάνουμε λίγο χειροπρακτική στο μπορεί λίγο στήλη. Πάρε μια βαθιά εισπνοή εκπνοή. Πολύ ωραία. Αυτό είναι. Πολύ ωραία. Αυτά που φτιάχνει ο Λευτέρης, μετά ο Ηλίας μου το χαλάει στην προπόνηση. Πώς, εντάξει, τι έχω καταστρέψει, εγώ φταίω. Για όλα φταίω εγώ. Με έχεις ακατέψει. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω. Εύχομαι τουλάχιστον, σας παρακαλώ, ε. Το τέταρτο ζευγάρι είναι η Έλενα και ο Ηλίας και θα χορέψουν Foxtrot. Καλώς τους. Γεια σας. Έλεγα τελικά θέλεις ή δεν θέλεις. Θέλω ή δεν θέλω. Καλή ερώτηση στην αρχή. Σαν τρελή έκανα, τον έπριξα τον άνθρωπο. Αλλά είναι πολύ δύσκολα. Φοβόμουν πάρα πολύ. Ένα βράδυ δεν κοιμόμουν και έλεγα αν σκάσω με το κεφάλι κάτω σε καρπούζι τι θα γίνει. Αλλά δεν έγινε. Δεν έχει παράπονο. Έχει έναν άντρα που σε κρατάει καλά. Είναι πάρα πολύ καλός. Είναι καλό. Ευτυχώς, είναι δυνατό παιδί. Άρα στην επόμενη χορογραφία μπορεί να κάνουμε και τρία lift μαζί. Εντάξει, άσε, φτάνει, εντάξει. Ένα, χόρτασα. Δύο φτάνουν. Ωραία. Για πάμε στην επιτροπή. Θα ξεκινήσω με την κυρία Δανδουλάκη. Λοιπόν, είναι η διαφορά από την πρώτη φορά. Μιλάμε τώρα για πιο αυστηρή κριτική, έτσι πάντα το λέμε αυτό. Μ' αρέσει που με κοιτάς. Εισαγωγή. Χρόνια πολλά. Ωστόσο, βλέπω αυτή τη μεγάλη ευκολία στο χορό, τη μεγάλη έφεση για το χορό, για την έκφραση και για την τεχνική ακόμα, που με, δεν ξέρω τι θα πούνε τώρα οι,
οι δήμονες, αλλά εμένα με εξέπληξε. Βρήκα πολύ έξυπνη τη χορογραφία. Και βρήκα ότι, γιατί έξυπνη, γιατί θα μπορεί να την εκτελέσει στο σημείο που την αβαντάρει. Λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχει δρόμος βέβαια, αλλά και είναι και ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, ναι. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Έλενα μου, εγώ θα επιμείνω όπως την πρώτη φορά ότι έχεις πάρα πολύ ωραίες γραμμές. Τα πόδια σου πρέπει να τα σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω, να τεντώνουν όταν κάνουμε τον τεβελοπέ. Αυτό να είναι απόλυτα. Μπορεί να το κάνεις, πιστεύω ότι μπορεί να το κάνεις, πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσεις πιο πολύ. Στο Foxtrot ήταν πολύ όμορφο, πολύ έξυπνη χορογραφία του Ηλία, με πολύ κέφι από σένα, και θα δεις ότι σιγά σιγά θα λειτουργήσει προσθετικά όλη αυτή η γνώση. Θέλω να προσέξεις λίγο παραπάνω το κέντρο σου, που όλο όλες οι κινήσεις ξεκινάνε από το στομάχι που είναι το κέντρο μας, και να πηγαίνει μία κίνηση ή ένα αλλαγή ή χωρίς να την καταλαβαίνω ή όταν την καταλαβαίνω να μην είναι με καθυστέρηση στις εναλλαγές. Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραία χορογραφία και πολύ καλά εκτελεσμένη. Ευχαριστώ. Καλή. Έλενα, στο ξεκίνημά σου, όπως κατέβαινες από τις σκάλες, είδαμε το Έλενα Σαλιτέ. Κομψές πόζες με πάρα πολύ φιλικότητα. Νομίζω ότι από εκεί μας συνεπέρνεις και μετά σου λέμε και έτσι πιο καλά λόγια. Πραγματικά έχεις πάρα πολύ φιλικότητα που ταιριάζει σε αυτό το χορό. Τώρα, όσο αφορά το Foxtrot σαν Foxtrot, δεν έχετε κάποια εξαίρεση. Εσείς από το κανόνα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ο θώρακας πρέπει να είναι πιο ψηλά. Και το κεφάλι, ενώ ξεκινήσατε αρκετά καλά, σιγά σιγά όσο προχωρούσε η χορογραφία, το χάναμε. Αυτό είναι το σημείο. Το προσπαθώ αυτό. Το λέμε συνέχεια, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει. Εσύ πρέπει να τη το λες και στο αυτή. Ψηλά το κεφάλι. Ναι, ναι. Ψηλά το κεφάλι. Για να μην το ξεχνάει. Γιατί λοιπόν, το ξεκίνημα ήταν καλό, αλλά στην πορεία η αλήθεια να λέγεται το επίπεδο μας έπεσε και στα πόδια επίσης. Ενώ έχει βελτιωθεί σαν ταχύτητα, ήσουν πιο γρήγορη στα πόδια σε σχέση με το τσάτσα που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά δεν ήταν η σωστή μεταχείριση πόδιων που θα έπρεπε στο Foxtrot. Αυτά. Μ' αρέσει που τα λέει χαμογελαστά. Τι να κάνω. Είναι πραγματικά πολύ. Εγώ τους καταλαβαίνω και δεν ξέρω και πώς θα το πω. Γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το κάνουν καλύτερα. Αλλά και εμείς οφείλουμε να πούμε. Θα κάνω 6 ώρες πρόβες από 3. Μπράβο, Έλενα. Τέλος. Τελεία και Παύλα. Ελία, κανόνισε. Γιάννη. Συμφωνώ με την Καλένα. Εξαιρετική αρχή, εξαιρετικό φινάλε. Δεν το είπα κανένα σας. Όπως σας είπα και στο πρώτο, στο ενδιάμεσο θέλει να χορεύουμε. Έχει δίκιο η Καλένα. Δεν ήταν ακριβώς Foxtrot. Παρ' όλα αυτά είσαι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, μια πολύ όμορφη κοπέλα που νομίζω ότι θα μας δώσει πολύ περισσότερα στα επόμενα. Εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία και να κάνουμε την έκπληξη μετά. Θα δουλέψουμε σκληρά πάντως. Κύριε Φωστάλη. Εγώ θα ξεκινήσω με τον Ηλία. Και θα έπρεπε οι διαγωνιζόμενοι να δουν το ξεκίνημα του Ηλία. Τη γρήγορη στροφή, την ατάκα το χέρι. Και κρίμα που η μουσική δεν ξεκίνησε ακριβώς μόλις το χέρι έδειξε τη χορεύτρια. Θα έπρεπε να τα κάνει η μουσική τη στιγμή εκείνη. Για να δούμε πραγματικά πώς το κορμί όλο συμμετέχει στο χορό. Το χέρι δεν το τεινάζουμε, αλλά πάει με τη μουσική. Τώρα, εγώ θα διαφωνήσω, φαίνεται με όλους. Εμένα δεν μου άρεσε η σκάλα. Εάν δείτε στο YouTube τη Sid Charisse πώς κατεβαίνει τη σκάλα, και επειδή έχετε όλα τα προσόντα και τα πόδια και την θηλυκότητα. Είναι άλλο το κατέβασμα, ήταν λίγο σκληρό το κατέβασμα. Δεν ήταν για μένα ευτυχής σκέψη το να αρχίσει η χορογραφία με το κατέβασμα της σκάλας. Και θα συμφωνήσω με το Φωκά για το τεντωμένο πόδι και με την Καλένα και το τεντωμένο κουντεπιέ, αλλά είστε ένα από τα ζευγάρια από τα οποία περιμένουμε πράγματα. Ευχαριστούμε. Ωραία. Πάμε να κλείσουμε τη βαθμολογία. Πάμε, τα άκουσατε. Είναι λίγο σκληρή σήμερα. Είναι λίγο, αλλά δεν πειράζει. Εμείς θα κάνουμε το κέφι μας. Πάμε. Καλώς τους, καλώς. Φτάσαμε. Φωτιά στα κόκκινα σήμερα. Σε αρέσει, κοίτα. Έχω καρδούλα. Πάρα πολύ. Έλενα, σου πάει πάρα πολύ το Foxtrot. Εσύ το ξέρες? Όχι. Μ' άρεσε όμως πολύ, χωρίς πλάκα τώρα, το διασκέδασα. Και τα lift.
και τα lift. Τα lift. Ναι, ναι. Σου πάνε μ' αρέσουν τα lift, αλλά είναι πολύ δύσκολα τελικά. Άντε καλά. Δεν σε φοβάμαι σένα. Να σου πω είναι πολύ αυστηρή, θες να ακούσουμε τι θα γίνει. Λες. Για πλάκα ρε Έλενα, θέλω να μου πεις τι... Τι θα ήθελα, τι ονειρεύομαι. Όχι, το μέγιστο που πιστεύεις ότι θα πάρεις και το χαμηλότερο που πιστεύεις ότι θα πάρεις. Αχ, μου βάζεις τέτοια, σε παρακαλώ. Όχι. Όχι. Τότε πάμε να τα δούμε κατευθείαν και να τα σχολιάσουμε μετά. Η βαθμολογία των κριτών είναι... Γκαλένα Βελίκοβα. 5. Αλέξης Κωνστάρας. 5. Κάτια Δανδουλάκη. 5. Γιάννης Λάτσιος. 5. Φωκάς Ευαγγελινός. 5. Σύνολο 25 βαθμοί. Φτάσαμε να λέμε ευχαριστούμε 15 πεντάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που γλιτώσαμε τα τεσσάρια. Χάρηκες. Γιατί πέσαν πολλά. Δεν χάρηκες λίγο πέρα. Δεν χάρηκα σοβαρά, χάσαμε εδώ. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα. Πω. Σπύρο, σιγά σε Σπύρο, είδες λίγα όλοι. Να μας ψηφίσουν. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ψηφίστε μας. 2-8 νομίζω. Εσείς από το σπίτι, εσείς που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή. Το 8. Αν θέλετε να δείτε το αγαπημένο σας ζευγάρι και την επόμενη Κυριακή, μην ξεχνάτε να ψηφίζετε. Ψηφίζετε όσες φορές θέλετε, ψηφίζετε... Πολλές. Έτσι πολλές. Πάνε και για καλό σκοπό. Έτσι ακριβώς. Η ψήφος σας είναι θετική, οι τρόποι είναι πολλοί, από κινητό, από σταθερό, από ίντερνετ.